Πρόβλημα του οίκου των Ρωμανών. Καλό πράκτορα ένα, είσαι έτοιμος? Εντάξει, το έχω στα χέρια μου, Dr. Clown. Σύμφωνα με τους νόμους των Ρωμανόφ, όποιος έχει αυτό το οικόσημο γίνεται αυτόματα ο ηγεμόνας της Ρωμανόβιας. Που σημαίνει ότι σύντομα θα γίνεις ο βασιλιάς της, Dr. Clown. Καλέ μου, θεία Σαΐνη, πόσο χαίρομαι που μπόρεσες και ήρθες. Λοιπόν, πάρε για να το ρίξουμε λιγάκι έξω. Ας αρχίσουμε κερδίζοντας το πρώτο βραβείο. Ελάτε, ελάτε παρακαλώ να νικήσετε και να πάρετε πλούσια δώρα. Δεν χρειάζομαι αυτά τα μαλάκια. Σημαδεύω πολύ καλύτερα με το σαϊνό λέιζερ μου. Τι όχι! Τι ακούω, το μυστικό σε ένα τηλέφωνο μου χτυπά! Γεια σου, αρχηγέ! Πού βρίσκεσαι? Εντάξει, αρχηγέ, έρχομαι αμέσως! Δώσε μου το χέρι σου! Βλέπω ένα γενναίο επιθεωρητή που σύντομα θα αναλάβει μια πολύ επικίνδυνη αποστολή! Μα καλά, μάγος είσαι και τα μαντεύεις όλα αυτά! Συνεχά να μην είμαι και φαγκύρης. Καλά, δεν με αναγνώρισες, μεγάλη αστυνόμησα είναι. Αρχηγέ, εσύ είσαι. Καινούργια αποστολή, ε. Διάβασε. Έκλεψαν το οικόσημο του οίκου τον Ρωμανό. Αν το έχει ο Δόκτωρ Κλάου, σύντομα θα γίνει ο βασιλιάς της Ρωμανόβιας. Η αποστολή σου είναι να βρεις το οικόσημο το συντομότερο. Το μήνυμα αυτό θα αυτοκαταστραφεί. Α, μάλιστα, ωραία. Μην ανησυχείς, αρχηγέ, θα τα καταφέρω. Όχι. Πολύ αργά ρίξαν με τα πυροτεχνήματα. Πάντα έτσι την παθαίνω με αυτόν. Τι θα κάνω? Έτσι λοιπόν, ο Σαΐνης νομίζει ότι θα με εμποδίσει να γίνω ο βασιλιάς της Ρωμανόβιας. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον Δόκτωρα Κλάου, για να μην πω το βασιλιά Κλάου. Η Ρωμανόβια είναι μια πολύ επικίνδυνη χώρα, Πένι. Δεν θα ήθελα να έρθει μαζί μου. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι η Ρωμανόβια είναι και για το θείο Σαΐνη επικίνδυνη χώρα. Καλύτερα να πάμε μαζί του για να τον βοηθήσουμε. Α, μάλιστα! Να το εισιτήριό μου! Ελπίζω να μην φύγει το αεροπλάνο χωρίς εμένα. Θα εννοείς το αεροπλάνο του Κλάου. Ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Θα σε περιποιηθώ όπως σου αξίζει. Μα πού στο καλό έβαλα το χάρτη? Είναι κάπου εδώ μέσα. Να πάρει! Μπράβο που λέει και αυτό. Σαΐνη, δεν τέλειωσα μαζί σου ακόμα. Δόκτωρ Κλάου, τι να κάνω με το οικόσημο των Ρωμανόφ? Να το κρύψεις εκεί που μένουν οι τσιγκάνοι, μέχρι να έρθω και να ανακηρυχθώ βασιλιάς. Συγγνώμη κυρία, αλλά ξέρετε δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με αυτό το φορτηγό. Μα βέβαια, το είχα ξεχάσει. Εντάξει τώρα. Ναι, θα φροντίσω να φορτωθείς το αεροπλάνο αμέσως, κυρία μου. Να τους έρχεται. Πρέπει να βιαστώ γιατί θα χάσω το αεροπλάνο.
Πού να ξέρεις τι σε περιμένει, αστυνόμεσα είναι. Αμπρός λοιπόν καλά μου πατίνια. Όχι να πάρει, πάλι μπερδεύτηκα. Μην ανησυχείτε κύριε, θα σας κατεβάσουμε αμέσως. Το ελπίζω, αλλιώς θα χάσω το αεροπλάνο. Μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις αυτό το αεροδρόμιο. Φαίνεται ότι ο Σαΐνης θα το καταφέρει να φτάσει στη Ρωμανόβια. Θα φροντίσω όμως να μην γυρίσει πίσω ζωντανός. Έλα, Μπρέιν! Ο θείος Σαΐνης μόλις μπήκε στο παλάτι. Μην τον αφήσεις μόνο. Σας διαβεβαιώ, υψηλότατε Γκούλντινγκ, ότι θα βρω το βασιλικό οικόσημο πολύ σύντομα. Το εύχομαι, γιατί σύμφωνα με τον νόμο της Ρωμανόβιας, όποιος έχει αυτό το οικόσημο γίνεται αυτόματα και ο ηγεμόνας της. Αχ, εδώ λοιπόν κρεμόταν το βασιλικό οικόσημο για εκατοντάδες χρόνια. Μοναδική μάρτυρα της κλοπής, η τύχη και τα αγάλματα αυτά. Ναι, αλλά δεν έχουν στόμα η τύχη και τα αγάλματα. Δεν πρέπει να καθυστερώ καθόλου, οι έρευνες αρχίζουν αμέσως. Έρετε! Εδώ λοιπόν καλά μου ποδάρια! Τι είναι τούτο πάλι! Συγγνώμη υψηλότατε! Μια στιγμή! Σταμάτα! Σε διατάζω να σταματήσεις! Είσαι πράκτορα του κλάου, δεν θα μου ξεφύγεις! Εμπρός λοιπόν καλό μου ελικόπτερο! Τώρα θα δεις! Όχι! Κάποιος πρέπει να με έχει ματιάσει! Τι απίθανο αυτοκίνητο! Μπορεί να είμαι ο βασιλιάς των τσιγάνων, αλλά όποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σπουδαίο πρόσωπο, ναι. Τα σύνορα έχουν κλείσει, έτσι ο κλέφτης θα πρέπει να έχει κρυφτεί στη συνοικία των τσιγάνων, φίλε μου. Μην ανησυχείτε, μεγαλειότατε. Κανένας κλέφτης δεν έχει γλιτώσει αυτό σαΐνι. Πότε? Καλύτερα να πάω κι εγώ στη συνοικία των τσιγάνων. Καλή επιτυχία, επιθεωρητή. Θα σε εύχομαι μονοπάντα αν καταφέρεις να βρεις το οικόσημο γιέ μου. Γιέ μου! Καλέ, αυτός εδώ είναι πρίγκιπας. Και αυτό είναι το αυτοκίνητό του. Πρέπει να το πω γρήγορα στην κόρη μου. Πριν γρήγορα! Αχα! Το σανιοραντάρ μου έπιασε ένα τσιγκάνικο αμάξι. Βέβαια, να το! Θα με οδηγήσει κατευθείαν στη συνοικία του! Φοβάμαι ότι οι πράκτορες του κλάου βρίσκονται ανάμεσα στους τσιγκάνους! Ησύχασε, κατάλαβα τι θες να πεις! Και σε μένα δεν αρέσουν οι κλέφτες! Το όνομά μου είναι Σόνια και θέλω να σε βοηθήσω! Όλα είναι έτοιμα, Δόκτωρ Κλάου! Δεν τελειώσατε ακόμα! Πριν έρθω εκεί, έχετε μια σπουδαία αποστολή! Εξαφανίστε το Σαΐνι! Ο θείος Σαΐνης πρέπει να έχει χάσει το δρόμο. Μπρέιν, γύρνα πίσω να δεις τι γίνεται. Τι να είπατε το Σαΐνο ραντάρ μου και με έφερε εδώ. Εγώ οδηγώ το ραντάρ σου, Σαΐνη. Αυτό είναι μουσική, νομίζω. Και πού να ξέρεις! Α, απίθανα! Μα επιτέλους δεν θέλω να κάτσω, άσε με λοιπόν! Μα ήθελα να σε ρωτήσω... Άρη, ήξερα πως μερικά κρασιά σε χτυπάνε κατά κέφαλα.
αλλά τέτοιο πράγμα δεν το περίμενα καθόλου. Μα για Στάσου, κάτι μου λέει πως κάτι ύποπτο σκαρώνεις εσύ. Σταμάτα, πρέπει να σε συλλάβω, σταμάτα! Οι ανόητοι άφησαν το Σαΐνι να τους ξεφύγει. Να δούμε όμως ποιος θα γελάσει τελευταίος. Ξέρω ότι οι τσιγκάνοι δεν καλοδέχονται τους ξένους. Πιστεύω όμως ότι η γοητεία μου θα κάνει το θαύμα της. Ού, μα τι βλέπω! Αυτό είναι το πριγκιπικό αυτοκίνητο! Να κι όμορφος γιος του βασιλιά αυτοπροσώπος! Το όνομά μου είναι Βόλα! Καλώς ορίσατε, κύριε! Σαΐνις! Αστυνόμου Σαΐνις! Αν σας ευχαριστήμα, βέβαια, πρίγκιπα μου, βέβαια! Μα τι λες καλέ! Είστε ο μόνος που μπορείτε να κάνετε την κόρη μου Εστέλε ευτυχισμένη! Ακούστε με όλοι σας! Μαζί μας βρίσκεται ο πρίγκιπας Σαΐνις! Μα είναι φοβερό! Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία μου πια! Αυτός είναι ο θείος μου! Μπρέιν, μην τον αφήσεις μόνο! Εμείς θα ψάξουμε για το βασιλικό οικόσιμο! Ωχ, πρίγκιπα Σαΐνι! Τώρα μοιάζεις με πραγματικό τσιγκάν! Αυτό εκεί τι είναι? Είναι ένα παιχνιδάκι! Σας παρουσιάζω τον πρίγκιπα Σαΐνι! Σύντομα θα γίνει ένας πραγματικός τσιγκάνος και θα παντρευτεί την κόρη μου! Σίγουρα θα του αρέσει αυτό το παιχνίδι! Μάντεψε σε ποιο κύπελο από κάτω κρύβεται μια μπαλίτσα. Για να δούμε. Σε αυτά εδώ. Ξαναπροσπάθησε. Μια τελευταία προσπάθεια. Να πάρει. Μου φαίνεται πως δεν τα κατάφερα καλά. Μα τι λες τώρα, και ένας πραγματικός τσιγκάνος θα δυσκολευόταν. Όχι! Θα πληρώσεις γι' αυτό! Σόνια, πρέπει να υπάρχουν ηλεκτροφωνικές συσκευές εδώ κοντά. Παράξενε, εμείς το ραδιόφωνο δεν έχουμε εδώ. Το σήμα γίνεται πιο δυνατό προς τα εκεί. Αχα! Τι βλέπουν τα μάτια μου, ένας ύποπτος τσιγκάνος! Σε διατάζω να σταματήσεις αμέσως! Εμπρός λοιπόν καλά μου παντίνια! Δεν θα μου ξεφύγεις αυτή τη φορά! Αχα! Εμπρός λοιπόν ο Σαΐνι τις χειροπέδες! Επιτέλους σ' έπιασα! Καλό το αστιάκι σου πρίγκιπα Σαΐνι, αλλά καιρός να σοβαρευτούμε! Μην ανησυχείς Βολά, το σαϊνοκλειδί μου θα μας ελευθερώσει αμέσως! Και τώρα έφτασε η στιγμή για να αποδείξεις ότι είσαι ένας πραγματικός τσιγκάνος. Θα καβαλικεύσεις το πιο υπερήφανο, το πιο άγριο και τίθασο άλογο σε ολόκληρη τη Ρωμανόβια. Το μεγάλο ταλέντο του αστυνόμου Σαΐνι είναι να ηρεμεί τα άγρια. Να πάρει. Λοιπόν, πρίγκιπά μου, θα πρέπει να τραβήξεις αυτό εδώ το τσιγκάνικο μαντίλι. Με τα δόντια. Εμπρός καλή μου αμπρέλα! Καιρός να επιστρέψουμε αυτό το τσιγκάνικο μαντήλι! Εμπρός καλή μου μασέλα! Σαΐνι, είσαι και ο πρώτος καβαλάρης. Σόνια, νομίζω πως το βρήκα. Μπαίνει, ο τσιγκάνος που έχει αυτό το κάρο είναι ξένος. Αλλά τι παράξενο, αφού είναι μόνος του, πώς ακούγονται κι άλλες φωνές. Θα δω τι γίνεται. Εσύ να παραφυλάς εδώ. Να προσέχεις. Μπορεί και να μην είναι μόνος του. Ο Σαΐνις μπορεί να τα κατάφερε με το άλογο, αλλά ένας σωστός τσιγκάνος πρέπει να ξέρει και να παλεύει. Μα ποιος θα τολμήσει να παλέψει με έναν γενναίο πρίγκιπα? Ο φίλος από εδώ θέλει πολύ να παλέψει. Αυτός πρέπει να είναι. Δόκτωρ Κλάου, καλή πράκτορα ένα. Να έχετε έτοιμο το οικόσιμο, γιατί φθάνω. Λοιπόν, το βρήκα. Ο τσιγκάνος είναι πράκτορας του Κλάου. Για περίμενε ένα λεπτό, τι βλέπω, ένας χάρτης. Αυτό το χ δείχνει την περιοχή που έχουν θάψει το οικόσιμο.
Έλα εδώ μέσα, έχει ησυχία. Η Πέννη κινδυνεύει. Μόλις αποτελειώσει το σαΐνι, πάρε το βασιλικό οικόσιμο και παράδοσέ το στον δόκτωρα Κλάου. Τώρα θα με βρουν, τι να κάνω. Λέρα εδώ. Τι ήταν αυτός ο θόρυβος? Α, τίποτα, έπεσε η καμινάδα. Πέννη, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ το ίδιο. Και για βρήκα αυτό το χάρτη που δείχνει που έχουν θάψει το βασιλικό οικόσιμο. Έλα, Μπρέιν. Θα αναγκάσουν το θείο Σαΐνι να παλέψει. Χρειάζεται λοιπόν τη βοήθειά σου, Μπρέιν. Η Σόνια και εγώ θα ψάξουμε για το βασιλικό οικόσιμο. Η τελευταία σου δοκιμασία είναι να παλέψεις με κάποιον εισάξιο της παλικαριάς. Ναι, Βολά, αλλά εγώ έχω έρθει εδώ για να... Ίγκορ! Εντάξει, αυτόν τον παλεύω. Ίγκορ, είναι έτοιμος ο παλεστής? Είμαι πανέτοιμος. Μανιέμαι έτοιμα αυτοί οι άνθρωποι, μπε. Να αρχίσει ο αγώνας. Αυτός ο φτωχός τσιγκάνος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί σε λίγο θα σε τυλίξω για τα καλά. Απίστευτο! Καλέ, αυτός πέταξε σε πουλάκι και χάθηκε. Για κοίτα, Σόνια, σχεδόν φτάσαμε. Ας βιαστούμε. Τι κάνεις εσύ εκεί από εδώ? Άσε τις εξυπνάδες και κατέβασέ με αμέσως. Εντάξει. Αυτοί οι κακόμοιροι τσιγκάνοι έχουν τόσα προβλήματα. Μπορώ να σας βοηθήσω? Εμπρός, καλά μου, ελαττήρια. Λέω, πολύ ενδιαφέρουσα έτσι κάνει και πάλι, αλλά είναι καιρό να ασχοληθώ και με την αποστολή μου. Απλώς λοιπόν, καλό μου παλτό! Πρίγκιπα Σαΐνι, παραδέχομαι ότι είσαι ο πρώτος, ο μοναδικός, αλλά ο αντίπαλός είναι ακόμα πάνω στο δέντρο, κοίτα! Με κατεβάστε με αμέσως! Τότε μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Απλώς λοιπόν, να κτίρες λέγε! Ο χαρτής ήταν σωστός. Να το βασιλικό οικόσιμο της Ρωμανόβιας. Ας ειδοποιήσω τον Γκουίμπι. Πρίγκιπα Σαΐνι, απέδειξες ότι είσαι ένας πραγματικός τσιγκάνος και γι' αυτό θα σου παρουσιάσω τη μέλουσα τσιγκάνα σύζυγό σου. Με υποχρεώνεις, Βόλα, αλλά δεν νομίζω. Τις καλύτερες μου ευχές σου παρουσιάζω τη γλυκιά κορούλα μου, την Εστέλα. Αλλά κούκλε μου, δώσε μου ένα φυλάκι. Τώρα τι κάνουμε? Φαίνονται τόσο ευτυχισμένοι. Καλή τύχη, Μπρέιν. Να φροντίσεις να πάρει ο θείος Σαΐνι στο βασιλικό οικόσιμο εν καιρός. Απλώς λοιπόν, καλό μου ελικόπτερο. Και ένα λεπτό. Να το σπάλει ο ύποπτος τσιγκάνος. Αυτό ανήκει στον δόκτωρα Κλάου. Έλα καλέ, του βάζει με, περιμενέμε. Να πάρει. Εσύ. Το βασιλικό οικόσιμο, το βασίλειο μου σώθηκε. Μεγαλειότατε, επιτρέψατε μου να σας συστήσω τη μέλουσα σύζυγο του πρίγκιπά σας. Μα επιθεωρητή Σαΐνις δεν είναι γιος μου? Τίποτα δεν είναι. Δεν είσαι? Δεν είμαι. Μα μπαμπάκο, θα μου το πληρώσει αυτό τώρα. Τώρα θα δει. Δεν ξέρω πώς, αλλά πάλι δεν κατάφερε, Σαΐνι. Μπράβο σου, μπράβο. Είμαι έτοιμος να γίνω βασιλιάς. Είναι πολύ αργά, Δόκτωρ Κλάου. Ο Σαΐνις βρήκε το οικόσιμο. Καταραμένε, Σαΐνι. Μια μέρα θα πληρώσεις ακριβά για όλα. Αυτός πρέπει να είναι ο Δόκτωρ Κλάου. Μην ανησυχείς, αρχηγέ. Ποτέ δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει ο Κλάου τις απειλές του όσο υπάρχει ο επιθεωρητής Σαΐνις πιστός στο καθήκον του. Μαντεύω.
Πιστεύω ότι θα έχουμε επισκέψεις. Γεια σου, θεία Σεΐνη. Παίζουμε τις τσιγκάνες. Δεν πειράζει που παίζεις, Πέμι. Πρέπει όμως να μαζεύεις τα παιχνίδια, γιατί κάποιος μπορεί να πέσει και να χτυπήσει. Κατάλαβα καλά τι θέλεις να πεις, θεία Σεΐνη. Τα σκόρπια παιχνίδια μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. Λοιπόν, πρέπει να τα μαζεύουμε μόλις τελειώσουμε το παιχνίδι. Συμφωνείς, Μπρέιν? Από ποιον είναι? Α, είναι από την Πέννη. Το Τόκιο είναι μια μαγευτική πόλη. Περιμένω σύντομα νέα σας, Πέννη. Ξέχασα να ταχυδρομήσω το γράμμα μου για την Πέννη. Έλα, Μπρέιν, πάμε να το ρίξουμε. Είμαι πολύ περήφανος που η Πέννη κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό των υπολογιστών της πόλης μας. Έτσι μπόρεσε να πάει στην Ιαπωνία δωρεάν. Σε πόσες μέρες φτάνει ένα γράμμα από το Λονδίνο στο Τόκιο? Τι κάνεις, αρχηγέ? Σε περιμένω, Σελήνη, διάβασε αυτό. Το ισχυρότερο στον κόσμο μικροκύκλωμα υπολογιστή το πήπε ένα εκλάπι. Υποπτευόμαστε τον Κλάου, ο οποίος θα το παραδώσει στον Ιάπωνα συνεργάτη του Ιτζι Βαρούντα Σαν να βρεθεί το εξάρτημα. Α, μάλιστα, το μήνυμα αυτό θα αυτοκαταστραφεί. Α, ωραία. Μην ανησυχείς, αρχηγέ, πάντα πιστός στο καθήκον. Το βρήκα, θα πω το γράμμα στην Πέννη αυτοπροσώπως. Όχι! Κανένας δεν θα μου πάρει αυτό το μικρό κύκλωμα. Κανένας. Δόκτωρ Κλάου καλεί το Βαρούντα Σαν. Μ' ακούς, Βαρούντα Σαν? Αισθάνομαι πολύ ευτυχής που ακούω τη φωνή σου ξανά. Θα έπρεπε να σου να εδώ να δεις τι ανακάλυψα ότι μπορεί να κάνει ο υπολογιστής Fuji Ray. Μόλις μου παραδώσεις το μικροκύκλωμα PIP1 και το προσθέσω στον υπολογιστή, θα κατορθώσουμε με τον κατάλληλο προγραμματισμό να αποκτήσουμε όλα τα πλούτη του κόσμου. Χρυσάφι, διαμάντια, πολύτιμες πέτρες, ό,τι επιθυμήσουμε. Θα μπορέσεις να καταστρέψεις το Σαΐνι? Μα και βέβαια. Το μόνο που χρειάζομαι είναι το μικροκύκλωμα PIP1. Θα το έχεις, Βαρούντα, αλλά να μου υποσχεθείς ότι θα εξαφανίσεις το Σαΐνι. Μην ανησυχείς, Δόκτωρ Κλάου. Θα περιποιηθώ καλά τον επιθεωρητή Σαΐνι. Πράκτορες του μεγάλου και δυνατού Βαρούντα, εξαφανίσατε το Σαΐνι. Άντε! Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου, Μπρέιν, γιατί αυτή η αποστολή είναι πολύ επικίνδυνη. Πάω να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Γύρευα τόση ώρα. Γεια σου, Μπρέιν. Άσε με, πρέπει να τελειώνω, Μπρέιν. Λυπάμαι, Μπρέιν, δεν πρόκειται να σε πάρω μαζί μου. Νομίζω στο ξανά από αυτό. Μα επιτέλους, Μπρέιν, πόσες φορές θα στο πω, δεν γίνεται να έρθεις. Έλα, άσε την παλίτσα μου αμέσως. Είδες τι έκανες τώρα? Πολύ επίμονο αυτό το σκυλί. Έφτασε η ώρα να εξαφανίσετε το Σαΐνι. Oh,
Μεγάλε παιδί να δε παρούντα, θα κανονίσουμε το σαΐνι μέσα στο αεροδράμιο. Αλίμονο σας αν αποτύχετε. Οι πράκτορες μου δεν θα αποτύχουν. Έφτασε το τέλος του σαΐνι. Παράξενο, ο ύπνος με κουράζει. Σας μιλάω, κυβερνήτης. Πέσαμε σε καταιγίδα, γι' αυτό σας παρακαλώ να θέσετε τις ώρες σας. Γεια σου, Μέρι! Καλώς όρισες, τι εσέ είναι! Να σου συστήσω τη φίλη μου, Ατσούκο. Είναι η νικήτρια του διαγωνισμού υπολογιστών του Τόκιο. Χάρηκα για την ωριμία, Ατσούκο. Καλώς ορίσατε στην Ιαπωνία. Ευχαριστώ, Ατσούκο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχω έρθει εδώ για μυστική αποστολή. Ψάχνω για τύπο με το όνομα Βαρούντα. Μήπως έκανε καμιά γκάφα. Ο τύπος αυτός είναι ο πιο κακός άνθρωπος σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Ποιος? Ω, θα εννοείς το Βαρούντα. Αυτόν εννοώ. Καλά, πάω να πάρω τις βαλίτσες μου και θα γυρίσω αμέσως. Εγώ, πιο γενναίος και πονηρός σαμουράι, σας διατάζω να εξαφανίσετε το σαΐνι αμέσως. Καλά, σε επιθεωρητή, Σαΐνι, με όλο το σέβασμο σου έχουμε, σου λέω ότι πρέπει να σε σκοτώσουμε. Α, μάλιστα. Αυτοί σίγουρα ήρθαν για να με καλωσορίσουν. Α, μα τι έγινε, πού πήγαν. Α, καλά, δεν πειράζει. Ελάτε, πάμε. Καλωσόρισες στο σπίτι μου, Σαΐνι. Ατσούκο, ποια είναι αυτή? Αυτή είναι βοηθός μας, η Μαρίκο. Αυτή έχει πολύ ύποπτη φάτσα, νομίζω. Έλα, θεία Σαΐνι, η Μαρίκο είναι πολύ καλό κορίτσι. Μπορώ να σας ρωτήσω, επιθεωρητή Σαΐνι, γιατί ψάχνετε να βρείτε τον Βαρούντα? Εγώ? Ναι, βέβαια, πρέπει να πάρω πίσω ένα μικρό ηλεκτρονικό εξάρτημα. Ένα μικρό κύκλωμα του υπολογιστή που ονομάζεται PIP1. Ο άνθρωπος που ζητάτε, επιθεωρητή Σαΐνι, ενδιαφέρεται πολύ για την Ιαπωνική πάλι. Την Ιαπωνική πάλι? Ναι, και γι' αυτό βρίσκεται πολύ συχνά στο μέρος που γίνεται αυτή η πάλι. Στο χωριό Σίμι, στο βουνό Φούτζι. Εγώ πάντα ονειρευόμουν να πάω στο βουνό Φούτζι. Ατσούκο, το μικροκύκλωμα πιπένα είναι το ισχυρότερο ηλεκτρονικό εξάρτημα. Αν ο Βαρούντα το πάρει στα χέρια του, τότε ο κόσμος κινδυνεύει. Αυτό γίνεται πάντα με το Βαρούντα, Πένι. Τότε κάτι πρέπει να κάνουμε, άκουσε. Εγώ λοιπόν πρέπει να φύγω. Και που θα πας, τι, Κατευθείαν για η Ιαπωνική πάλι, Πένι. Γεια σου. Μπρέιν, μην τον αφήσεις μόνο του, Ιατσούκο, και εγώ θα πάμε να ερευνήσουμε το κάστρο του Βαρούντα. Ταξί! Καλό, αρχηγό Βαρούντα, ο Σαΐνις έμπες στην παγκίδα μας. Ωραία, Χάικου. Αλλά πού είναι οι πράκτορες του γενναίου σαμουράι? Αυτό το προύτο! Τι αυτό? Καλύτερα να βάλω αυτό το μήλο στη θέση του. Αυτά είναι επικίνδυνα φρούτα. Έλα, Μπρέιν! Πρόσεξε, μην αφήσεις λεπτόμονο του το θείο Σαΐνι. Υποπτεύομαι ότι είναι μπλεγμένος ο Δόκτωρ Κλάου. Κοίτα το αεροπλάνο του! Καλά το φαντάστηκα.
Ο Δόκτωρ Κλάου. Γέροντα. Στο καλό. Γέροντα. Στο καλό. Να πάρει. Από εδώ παρακαλώ κύριε. Α, ευχαριστώ. Καλώς τον. Τι έχει αυτή η σούπα? Ό,τι ο μαντράκου και ρίζε. Θα την δοκιμάσω. Α, απίστευτο. Α, δεν θα πάρω, μου πέφτει λίγο βαριά για το στομάχι μου. Τσάου, Παπίνο. Σαΐνι, φίλε μου, θα είσαι ο επίσημος προσκεκλημένος μου στον επόμενο αγώνα. Εγώ? Εσύ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς. Καλή τύχη, Πένι. Εύχομαι να τα καταφέρεις να πάρεις το μικροκύκλωμα. Θα τα καταφέρω, τσουκογιά σου. Λοιπόν, Δόκτωρ Κλάου, πιστεύω να είχατε ένα ευχάριστο ταξίδι. Πρέπει να πεινάτε. Σας έχω ετοιμάσει μια γιαπωνέζικη έκπληξη. Πέστε μου, Δόκτωρ Κλάου, το έχετε? Εδώ το έχω, Βαρούντα. Το κλειδί για να κυβερνήσουμε τον κόσμο. Έλα, ας βάλουμε το σχέδιό μας εφαρμογή αμέσως. Υπομονή, Δόκτωρ Κλάου, υπομονή. Σου έχω ετοιμάσει κάτι το εξαιρετικό. Μια επίδειξη ιαπωνικής πάλης. Ο θάλαμος ελέγχου. Μάλιστα. Μπορώ να προγραμματίσω. Βαρούντα, δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερούμε. Όχι, Δόκτωρ Κλάου. Πρέπει να διασκεδάσουμε και λιγάκι. Κοίτα την οθόνη. Τι, πώς είναι? Βλέπεις καλά, Δόκτωρ Κλάου. Σου είπα να περιμένουμε λιγάκι. Ναι. Μπριν, μ' ακούς, βρες την Ατζούκο. Πες της να έρθει να με συναντήσει με τον υπολογιστή της. Και τώρα η σειρά σου, Σαϊνάκι μου. Στο είπα, θα γελάσουμε πολύ. Εμπρός, λοιπόν, καλά μου, πάρει το δάκι. Εμπρός, λοιπόν, καλή μου, σαϊνομαγνήτες. Δεν μου αρέσει αυτό, Βαρούντα. Υπομονή, φίλε μου. Δεν είδες ακόμα τίποτα. Χάικου, πρέπει να τελειώνουμε με το σαΐνι. Μάλιστα. Πένι, πες μου, είσαι καλά? Ατσούκο, επιτέλους. Έχω το σχέδιο του μικροκυκλώματος. Θα σου δώσω τις πληροφορίες και εσύ θα τις υπεξεργαστείς με τον υπολογιστή σου. Εντάξει, Πένι. Είμαι έτοιμη. Να πάρει. Να
Απλά λοιπόν καλή μου ομπρέλα! Εύχομαι να βρω εύκολα το δρόμο για το εστιατόριο. Μάλιστα, τι βλέπουν τα μάτια μου, ένα όμορφο κάστρο. Λες να υπάρχει κανένας ξεναγός εδώ τριγύρω αυτή την ώρα. Μα τι τύχη που έχω σήμερα. Α, η τύπη από το αεροδρόμιο. Παράξενο, όπου πάω τους βλέπω μπροστά μου. Όχι, σταματήστε, θέλω να κατέβω. Δεν αντέχω το κάπνισμα των άλλων μέσα στο αυτοκίνητο. Πρόσεξε, Δόκτωρ Κλάου, έφτασε η ώρα για να εφαρμόσουμε το σατανικό μας σχέδιο. Ω, Τσούκο, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω! Έχεις λοιπόν όλα τα στοιχεία! Και βέβαια, χάρη στην ιαπωνική ηλεκτρονική πρόοδο! Τέλεια! Έλα τώρα να πάμε στην αίθουσα ελέγχου! Λες να έχουν κλειδώσει! Πολύ μυστήριο. Ποιος άραγε χτύπησε το κουδούνι της πόρτας? Ο Σαΐνης έρχεται. Πρέπει να το σταματήσετε. Α, πάλι αυτοί μπροστά μου για να με υποδεχτούν. Ε, περιμένετε. Θα ήθελα να μου δώσετε μερικές πληροφορίες για αυτό το μυστήριο κάστρο. Ας βιαστούμε. Εδώ είναι! Έρχονται! Και τώρα έφτασε η ώρα! Κάνε γρήγορα, Βαρούντα! Προγραμμάτισε τον υπολογιστή! Ο υπολογιστής είναι έτοιμος για να δεχτεί το πολύτιμο εξάρτημα P1. Έφτασε λοιπόν η στιγμή που περίμενα. Σύντομα όλα τα πλούτη του κόσμου θα γίνουν δικά μου. Τι είπες? Ήθελα να πω δικά μας, τιμημένη μου άτιμε σύντροφε. Τώρα συμφωνώ, Δόκτωρ Κλάου. Ωπα! Δεν ήξερα ότι το βουνό Φούτζι είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Ανόητε! Άχρηστε με κατάστρεψες! Μου χάλασες τα σχέδια με τις βλακίες σου! Άχρηστε! Αυτό μας έλειπε τώρα. Αφού δεν έχεις ιδέα από ηλεκτρονικά, ήθελες να κάνεις τον έξυπνο. Δεν έπρεπε να σε εμπιστευτώ. Ευχαριστούμε, Ατσούκο. Περάσαμε πολύ ωραία. Μπορεί να συναντηθούμε ξανά, Πένι. Θα περιμένω γράμμα σου. Σαγιονάρα. 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 Δεν θα σκάσω κιόλας. Τι εσένα, αν δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου, ζήτησε από κάποιον βοήθεια. Ευχαριστώ. Πάντως να προσέχετε πάντα τα σήματα και να μην ξεχνάτε τη ζώνη ασφαλείας. Θέλει να πει όχι μόνο να μην την ξεχνάτε, αλλά να μπορείτε να τη δένετε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για το θέμα. Και να αφήνετε τις συνοδούς να σας βοηθήσουν.
Ευχαριστώ, Πένι. Πολύ ωραία. Επιτέλους τα κατάφερες. Ωραία ιδέα να με αφήσεις να διαλέξω το δώρο μου για τα γενέθλιά μου, Πένι. Μα ξέρω πως το γούστο σου για τις γραβάτες είναι λίγο παράξενο. Α, ωραία. Μέρος για παρκάρισμα. Μα, τι, δεν χωράμε με τίποτα. Μην ανησυχείς, Πένι. Και πώς θα κατεβούμε? Πολύ εύκολα, Πένι. Ο Σαΐνης για όλα έχει μια λύση. Εδώ λοιπόν καλά μου χέρια. Σε ευχαριστώ, κύριε Σαΐνη. Παρακαλώ, Πένι. Εδώ λοιπόν καλή μου έλεγε. Τι θέλετε, βγενέστατε? Πρώτα απ' όλα να με κατεβάσεις. Μια γραβάτα, δώρο για τα γενέθλια του θείου μου. Α, ωραία, να σας ζήσει. Έχετε μεγάλη ποικιλία. Αφήστε με λοιπόν να διαλέξω με την ησυχία μου. Μάλιστα, έφτασε η ώρα να ευδικηθώ το Σαΐνη. Ο άσχετος μελαγχολικός βασιλιάς και η επίκοη του είναι πολύ ευτυχισμένη. Και τώρα θα εμφανιστεί η αυτού υψηλότης. Πάω, αισθάνομαι χάλια. Μόλις τραμπούληξα το πόδι μου και έχω και αυτό το φοβερό πονοκέφαλο από το πρωί. Να η ομοιότης του με το Σαΐνη είναι απίστευτη. Πράκτορ κουκλάρα, μήπως έχεις κανένα πρόβλημα? Όχι, και σύντομα ο βασιλιάς θα γίνει από μελαγχολικός, χαζοχαρούμενος, χαμογελαστός. Μην ανησυχείτε. Τέλεια, κουκλάρα, τέλεια. Όχι, ευχαριστώ. Δεν ταιριάζει με την καμπαρτίνα μου. Κουκλάρα, με κάνεις τόσο ευτυχισμένο, κουκλάρα μου. Κάνω ό,τι μπορώ, αρχοντά μου. Αισθάνομαι κάτι να αλλάζει μέσα μου. Είμαι ευτυχισμένος, ενώ θα έπρεπε να είμαι πολύ δυστυχισμένος. Γιατί με αυτό δηλαδή, γιατί δηλαδή να είμαι δυστυχισμένος, γιατί? Για αυτού εξωγότης θα βγάλει λόγο. Τους πιστούς μου δικούς. Και έχω και ένα τρομερό πονοκέφαλο. Από ό,τι βλέπετε ο καιρός σήμερα είναι θαυμάσιος στην πόλη μας. Όλα πάνε μια χαρά. Ω, ναι, σήμερα αισθάνομαι υπέροχα. Μα τι τον κάνει τόσο ευτυχισμένο, ε? Κάτω βασιλιάς, κάτω βασιλιάς, κάτω βασιλιάς. Όχι, όχι, δεν μου κάνει. Όχι, 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 όχι. Α, την βρήκα. Αυτή εδώ είναι τέλεια. Θα την πάρω. Παρακαλώ μου, την τυλίγετε. Τι ακούω? Το μυστικό τηλέφωνο του Σαΐνη. Εσείς, αρχηγέ? Ε, πού είσαι? Έχει γίνει, αρχηγέ. Τώρα αμέσως. Σαΐνη. Πάξενο, αυτός αποκλείεται να είμαι εγώ. Ένα Σαΐνη, εγώ είμαι. Αν και δεν μου μοιάζει καθόλου, ξέρει το όνομά μου. Έλα λοιπόν, Σαΐνη, εγώ είμαι ο αρχηγός Κουίμπι. Να η αποστολή σου. Ο Κλάου ετοιμάζει συνωμοσία για το κράτος του Πιανιστάν. Να τον σταματήσεις πριν οι πράκτορες του επιβάλλουν δικτατορία. Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί. Μάλιστα, μην ανησυχείς, αρχηγέ, πάνω απ' όλα το καθήκον. Αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει στη δουλειά. Φρόντισες να έχει ο Σαΐνης μια ωραία έκπληξη στο Πιανιστάν? Περίμενε και θα δεις, Δόκτωρ Κλάου. Είσαι σπουδαία, κουκλάρα. Πολύ σύντομα ο Σαΐνης θα μας αφήσει για πάντα. Λοιπόν, Πένι, πρέπει να πάω στο Πιανιστάν και να βοηθήσω τον βασιλιά τους, βέβαια. Αθία Σαΐνη, να έρθουμε κι εμείς. Λυπάμαι, δεν γίνεται, Πένι. Οι συνωμοσίες είναι πάντα πολύ επικίνδυνες. Να προσέχετε. Αντίο. Ακολούθησε τον Μπρέν, εγώ θα ψάξω να βρω πληροφορίες για το Πιανιστάν.
Αχ, πόσο ευτυχισμένος είμαι. Τίποτα δεν θα χαλάσει την ευτυχία μου. Αχ, κλάρα μου. Γεια σου, κούκλε μου. Τι λες, είσαι να παίξουμε κανένα κρυφτούλι κάτω στο κελάρι? Αν το θέλεις, φύγαμε. Πού εδώ, βασιλιά μου. Κάνεις αυτό, δεν είναι το βασιλικό κελάρι με τα κρασιά? Το κατάλαβες λιγάκι αργά. Σου εύχομαι να περάσεις καλά, αγόρι μου. Περίμενε, μη μ' αφήνεις. Κουκλάρα. Ο βασιλιάς βρίσκεται στη φυλακή. Τώρα περιμένω το σαΐνι. Τέλεια, θα φτάσει αύριο. Τώρα βρισκόμαστε επάνω από το πιανιστάν. Θα προσγειωθούμε σε 2 λεπτά. Όχι, 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 όχι. Πέφτουμε, πέφτουμε. Τρέξτε να σωθείτε. Δεν φαντάζομαι να θεμίσει να ξαναγυρίσει. Εμπρός λοιπόν, καλή μου, έλικες. Ο βασιλιάς! Είμαι αστυνόμος Σαΐν! Κάπου τον έχω ξαναδεί! Α, όχι! Δεν είναι ο βασιλιάς, αλλά μια γυναίκα! Πάλι καλά που το κατάλαβες! Έλα μαζί μου τώρα! Έλα! Ο νόμος του πιανισταν ορίζει ότι αν ο βασιλιάς γίνει ευτυχισμένος, θα τον ψήσουν σε καυτό λάδι. Ο βασιλιάς μοιάζει πολύ με... το θείο Σαΐνι. Έλα, Μπρέιν, μ' ακούς? Πού είναι ο θείος Σαΐνις? Έχω λόγους να πιστεύω ότι κινδυνεύει. Έρχομαι αμέσως. Αυτό είναι απίστευτο. Τι θέλουν τόσες φωτογραφίες μου εδώ? Μα ο βασιλιάς είναι μεγάλος θαυμαστής σου. Αλήθεια? Πότε μπορώ να τον δω? Κουκλάρα, άρχισε να νιώθω πάλι δυστυχισμένος. Για να σε δεχτεί ο βασιλιάς, πρέπει να ντυθείς κατάλληλα. Για κοίταξε τον καθρέφτη. Μετά τη συνάντησή μου με τον βασιλιά, θέλω να γνωρίσω και το ράφι του. Θέλεις να πάμε μέχρι τον μπαλκόνι τώρα? Εντάξει. Α, τι καλοί άνθρωποι, ακόμα και το φαγητό τους μου δίνουν. Τι καλά, ένας υπασπιστής θα μας συνοδεύσει τον βασιλιά. Ναι, Σαΐνι, θα σε συνοδεύσει μέχρι τον τάφο σου. Έτσι λοιπόν, ο άσχετος βασιλιάς είναι μεγάλος θαυμαστής μου. Τόσο πολύ λοιπόν βιάζεται να με δει από κοντά. Ο φωτισμός σε αυτά τα δωμάτια είναι πολύ κακός. Εμπρός, καλά μου λαμπάκια! Ε, φίλοι, κι εσείς το βασιλιά περιμένετε! Ε,
αυτό. Άσε την προσγείωση. Σοβαρολογείς, σε πληροφορώ ότι ήταν από τις καλύτερες. Μπρεν, είναι ο θείος Σεΐνης μέσα στο κάστρο. Ναι, εντάξει, θα συναντηθούμε στην αγορά. Άρα για να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πριν από μένα που περιμένουν τον βασιλιά στο διπλανό δωμάτιο. Εμπρός λοιπόν, καλό μου κλειδάκι. Συγγνώμη κύριε, και εσείς το βασιλιά περιμένετε? Θα μπορούσα παρακαλώ να τον έβλεπα πριν από εσάς. Είναι απόλυτη ανάγκη, ξέρετε. Ευχαριστώ κύριε, πολύ ευγενικό. Μπρέιν, τι έξυπνη μεταμφίεση. Έχω μια ιδέα, Μπρέιν. Λοιπόν, κουκλάρα, τα κατάφερες να κλείσεις το σαΐνι στο κελί? Μα και βέβαια, Δόκτωρ Κλάου. Συγχαρητήρια. Έρχομαι στο πιανιστάν σύντομα. Πρέπει να βιαστούμε. Τι Σαΐνι! Τα κλειδιά! Μπράβο, Μπρέιν! Γρήγορα σκριφτούμε! Α, το βραστό λάδι είναι έτοιμο. Θα τηγανίσουμε το σαΐνι για τα καλά. Κουκλάρα, φέρε το σαΐνι αμέσως. Ονειρεύεσαι, επιθεωρητή σαΐνι. Δεν ξέρεις όμως ότι έφτασε το τέλος σου. Θέλω τη μορμογιά μου! Μην ανησυχείς, φιλαράκο, εκεί θα σε πάμε τώρα, αμέσως! Ω, τι καλά, πόσο μου λείπει! Έλα, Μπρέιν, πάρε αυτά! Για περίμενε! Μυστική έξοδος! Φέρε το θείο Σαΐνι και ακολούθησέ με! Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να βγούμε από εδώ! Επιτέλους! Φαντάζομαι ότι τώρα μπορώ να δω το βασιλιά. Να πάει! Πολύ δύσκολος αυτός ο βασιλιάς. Το καθήκον βλέπετε. Αγάπη μου! Αχα! Επιτέλους έφτασε το τέλος σου, Σαΐνι. Μορμονιά, γιατί μου το έκανες αυτό? Τι? Αυτός δεν είναι ο Σαΐνις. Να μου φέρετε το Σαΐνι! Μα, για πέστε μου, φρουρή, είστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο Σαΐνις? Θέλω το Σαΐνι! Όχι, όχι, πάλι, όχι, έχει παπίκα! Όχι! Μπαμπα, μπα, μήπως είχαμε δυο φυλακισμένους? Μα και βέβαια είχαμε δυο φυλακισμένους, συναγερμός! Όχι, αδύνατον, δεν μπορεί να μας ξεφύγει. Σφαίρα, πες μου την αλήθεια. Οδηγεί κατευθείαν στην αγορά. Φέρε το θείο Σαΐνι. Κάνε γρήγορα. Είσαι τελείως άχρηστος. Πού είναι ο Σαΐνις? Μην ανησυχείς, θα το βρούμε αμέσως. Αν ο Σαΐνις σας ξεφύγει, θα σας κάψω. Θα σας τσουροφλήσω.
Βλέπω ένα σκοτεινό ξένο. Εμπρός λοιπόν, καλέ μου λέμε. Μα αυτός ο βασιλιάς που μένει επιτέλους. Πρέπει να πας εκεί ψηλά. Γερίρα, να παρήρω, να παρήρω, να παρήρω, να παρήρω. Αντάκη, μην κάνετε από εδώ, γρήγορα. Θα κάναμε θάλασσα. Να βρείτε το σαΐνι τώρα αμέσως. Πρώτη φορά καλή μου ομπρέλα! Σαΐνι! Σας παρακαλώ, μπορείτε να με πάτε στο βασιλιά! Μα και βέβαια, κυρία Σαΐνι! Ο βασιλιάς είναι αυτή τη ζώνη! Ωραία! Πάντα θέλω να κρατάω την παράδοση! Μπρέιν, είσαι καλά! Πού είναι ο θείος Αίνης? Στο παλάτι! Ας πάμε κι εμείς! Θα σας δεχτεί τώρα ο βασιλιάς. Μη πιστεί, υπήκοοι. Κοίτα πόσο πολύ αγαπάνε τον βασιλιά τους. Θα πρέπει να νιώθει περήφανος με τέτοιους υπηκόους. Δεν μου ξεφεύγεις, Πασαρίνη. Ρίξτε του το λάδι, τώρα. Άσχετε, βασιλιά, πρέπει να μας βοηθήσεις. Απίστε, τι θέλετε. Δεν προλαβαίνω να σας εξηγήσω, ελάτε. Βοήθησε το θείο Σαΐνι. Γρήγορα. Α, πρέπει να είστε ο βασιλιάς. Συγχωρέστε με που πήρα το θάρρος και κάθισα στο θρόνο σας. Να πάρει, τη σημερινή εποχή είναι επικίνδυνο να κάθεσαι σε ξένο θρόνο. Όχι, όχι, καταραμένε Σαΐνι. Σταματήστε! Σταματήστε πάλι! Έχω πονοκέφαλο! Ομορφωνιά! Συγγνώμη, αγάπη, μια άλλη φορά! Ομορφωνιά! Έλα πίσω! Νιώθω τόση δυστυχία! Άσχετε, βασιλιά, γιατί τόση θλίψη! Ίσως αυτό κάπως σας ευθυμίσει! Αυτό μου θυμίζει τη γλυκιά μου λαμπέλα. Να βασίσει, να βασίσει ο θείος βασιλιάς. Θα τα ξαναπούμε, Σαΐνι. Κοίτα, κλαί, τι γράφουν για σένα στην πρωινή εφημερίδα. Ο διάσημος αστυνομός Σαΐνις αποκάλυψε τη συνωμοσία στη χώρα του Πιανιστάν. Κατάφερα μόνο να ξανακάνω τον βασιλιά του θλιμμένο. Μα τι κάνεις εκεί, θείε? Θέλω να φτιάξω μια σαλάτα. Μα κοίταξε, σαν είναι φρέσκα τα λαχανικά. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε αυτή την ντομάτα. Μα τι κάνεις εκεί, Μπρέιν? Ο Μπρέιν έχει δίκιο, θείε. Ποτέ δεν πρέπει να τρως λαχανικά ή φρούτα που δεν τα έχεις πλύνει πρώτα πολύ καλά. Μπορεί να πάθεις τροφική δηλητηρίαση. Τώρα κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Γι' αυτό πετούσαν τις ντομάτες στο Πιανιστάν. Θα ήταν άπλυτες ή χαλασμένες. Σαΐνις. Πρόβλημα. 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 Πρόβλημα.
Κάρδιο και στη μαρτή. Στη μαρτή. Αστυνόμος. Σαΐνης. Αστυνόμος. Σαΐνης. Αστυνόμος. Σαΐνης. Αστυνόμος.